Εντομοκτόνη εκεί. Έρχεστε, σας παρακαλώ να με ψεκάσετε, γιατί έχω επάνω μου μία ψήρα. Τι θα κάνουμε με τον ήχο, κύριε τεχνικέ μου, του λέω, που εγώ θέλω να κινούμε. Θα σου δώσω ψήρα με ουρά. Νιφούλα η ψήρα, 6 μέτρα ουρά έχει. Α, εδώ δεν έχει βετετηλίκια. Εγώ τους θυμάω τους συνεργάτες μου. Καριέρα θα τις κάνω εγώ της ψήρας. Θα τη βλέπουν τα παιδιά σας στο μουσείο του YouTube μαζί με το ομοίωμα του Μπούγια. Και τώρα γεια σας. Τι κάνετε? Περιμένετε την επόμενη δεκάδα. Άργησα λιγουλάκι για το επόμενο βίντεο, γιατί έπρεπε να μαζέψω τους κλειδονισμούς. Από τη χαμένη μου σοβαρότητα. Τι να σας κάνω, εδώ ο κόσμος καίγεται, εσείς μου θέλετε ταινίες. Γιατί και οι ταινίες, βγαλμένες από τη ζωή. Διότι τι είναι η ζωή, φίλοι μου, τι είναι η ζωή. Θέλει πολλά η ζωή για να προσφέρει την ευτυχία, νομίζετε? Με το τίποτα. Μια Smart TV, ένα iPhone, ένα πετρετζίκι, ένα ματσάκι του Ολυμπιακού, ένα ματσάκι άνηθο, λίγο μουτσινά, ένα σουξεδάκι του Οικονομόπουλου, απλά πράγματα λιτά. Δώστε αυτά σε ένα μπιτσιρικά και καθάρισες. Δεν πρόκειται να σε ξαναπασχολήσει για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Μετά ξαναβλέπουμε. Δεν θέλει πολλά η ζωή για να είναι ωραία. Πρέπει να αφήσω το στίγμα μου στην αιωνιότητα. Πώς αλλιώς να σας πείσω ότι κατά βάθος είμαι σοβαρός? Λες και δεν ξέρετε πόσο σμόχθος χρειάζεται για να βγει ένα βίντεο. Αλλά όταν βλέπεις να μην έχουν πάει χαμένοι οι κόποι σου, τόση κόποι, τόσες θυσίες, τόσες ταινίες, αυτές ρε βρήκατε να βάλετε στην πρώτη δεκάδα. Τώρα που το θυμήθηκα. Για τους μπαμπάδες μας το λέω πάλι, μην είναι. Τουλάχιστον η επόμενη δεκάδα είναι αρκετά πιο υποφερτή. Και δεν θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε τόσο χιούμορ. Έτσι νομίζω δηλαδή. Πάμε. Νούμερο 11. Και ποια μας κάνει ποδαρικό? Ποια κάνει ποδαρικό και στη δεύτερη δεκάδα? Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Εδώ έχουμε τη μεταγραφή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας σε νησιώτικη βερσιόν. Και δει, κριτική. Καπουλέτη εναντίον Μοντέγων. Σε μετάφραση, Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες. Μια άκρος φεμινιστική ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να μετατρέπεται σε ανδρικό πολυεργαλείο. Ψαρεύει η ίδια. Ντάλα μεσημέρι με την μπότα ως το γόνατο και με φόρεμα μίνι. Επιμελείται του τρίγου. Πουλάει ίδια στην αγορά ψάρια και σταφύλια. Δουλεύει το βράδυ στο καπηλιό του μπαμπά. Και τραγουδάει κιόλας. Είναι και καλήφωνος το πουλάκι μου. Τη βλεφαρίδα κούκλα μου, πότε την προλαβαίνεις? Σου περισσεύει καθόλου χρόνος, γιατί αγχώνομαι? Τα χαϊβάνια που έχεις για βοηθούς, τι τους πληρώνεις? Τι δουλειά κάνουνε? Α, εδώ δουλεύουμε. Όχι σαν την άλλη που είναι όλη μέρα μέσα στη μασαμπούκα για να είναι αεράτη. Πατέρα, βάλε ακόμα 100. Ο νιός είναι λεβέντης. Το κοπρόσκυλο δηλαδή που ζει στην Αθήνα, τρώγοντας τα λεφτά του μπαμπά. Και σπουδάζει ζεϊμπεκολογία. Τι δουλειά κάνεις, είμαι ωραίος. Τον διώξαν στην Αθήνα, λέει, μεταφέρει ο διάολος και αγαπήσει την κόρη του Φουρτουνάκη. Μια χαρά δουλειά. Ο άνθρωπος είχε καριέρα στημένη τώρα και τα βρόντιξε όλα κάτω για την αγάπη. Μαγιά. Μασάει όμως η Αλίκη τώρα από τέτοια. Σκυλή του πολέμου. Προτιμά να αραβωνιαστεί μια αρκούδα με μουστάκια. Που λέει ο λόγος. Και μουστάκια τώρα κανονικά, όχι από ουρά λόγου και άλλες τέτοιες ξούρες. Διότι είπαμε, δεν είναι ότι να είναι το κορίτσι, η Αλίκη είναι αντράκι. Πρώτη στο χορό. Πρώτη στη δουλειά, πρώτη και στο τσαμπουκά. Ποιος φεμινισμός και αηδίες, ρε. Η γυναίκα είναι πολύ ψηλά, πέρα από όλα αυτά. Μα το καφιέται και ο μπαμπάς της, πως η κόρη του κάνει 10 σαν το γιο του Βροντάκη. Τότε τι τον θέλουμε τον κοπρίτη, τον στέλνουμε πίσω και έχουμε και ρέστα. Και όταν βέβαια λαβωθεί από τα φτερά του έρωτα και ξαναγίνει κοριτσάκι όπως προστάζει η φύση της. Δεν άκουσα, κουνήθηκε κανείς να τον δαρώ. Όχι, τότε θα λειτουργήσουν όλα κανονικά. Θα μπουν όλα στη θέση τους όπως προστάζουν τα χρηστά ήθη. Χαστούκια, φυλάκιση, μέχρι και στέρηση φαγητού. Μόνο νερό. Μέχρι να πει στο Αλίκη Αλικάκι. Ο προπάπου του προπάπου του προπάπου του συγγραφέα. Κάποια βλάβη δάκια, δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί είπαμε να γελάσουμε, ρε φίλε, αλλά εδώ γελάνε και οι αρκούδες. Και αυτό διότι 400 χρόνια τώρα ο αληθινός Ρωμαίος μας διδάσκει τι σημαίνει τρυφερός νεανικός έρωτας στη σκηνή του μπαλκονιού. Και ο γιος του Φουρτουνάκη μας διδάσκει στην αντίστοιχη σκηνή του μπαλκονιού πόση πλάκα έχει να καρπαζώνει στον Τζανετάκο. Αφού πρώτα μας διδάξει Τζεϊμπέκι. Επίσης πόση πλάκα έχει όλοι οι άνδρες υπηρέτες στις ελληνικές ταινίες να είναι απαραίτητος χαζούλιδες για να είναι υπηρέτες ή να υποδύ τους υπηρέτες, εάν πρόκειται να έχουν λίγο μυαλό. Όση πλάκα έχει να ξαναγίνεσαι πίπης κριτικής προέλευσης με μαντήλα και μουστάκια και να θες και ναργιλέ. Και γενικώς πόση πλάκα καλέ έχει αυτή η ταινία. Φιλότιμη προσπάθεια όλων των πολύ καλών ηθοποιών να περισσώσουν ένα διάτριτο σενάριο, το οποίο και σώζουν τελικά κάνοντας την ταινία να λειτουργεί. Να λειτουργεί όμως στη μικρή οθόνη και στη δωρεάν θαλπορή του καναπέ μας. Πόσοι από εμάς θα πληρώναμε εισιτήριο για να πάμε να δούμε τους Φουρτουνάκηδες σήμερα στην αίθουσα? Οι τότε θεατές ωστόσο πήγαν και πλήρωσαν 626.000 εισιτήρια. Σκηνοθεσία Αντίνος Δημόπουλος, παραγωγή Φίνος Φιλμ, 1969. Νούμερο 12.
Από το κορίτσι Τυρμπουσόν της προηγούμενης ταινίας περνάμε στο Κορίτσια για φίλημα. Το τρίτο musical του Δελιανίδη κατά σειρά. Η γνωστή συνταγή του Δελιανίδη με όλα τα συστατικά υλικά της επιτυχίας. Στο φούρνο. Εντάξει, λέω φούρνο, αλλά φούρνο της γειτονιάς με καυσόξυλα. Όχι ηλεκτρισμοί τώρα και ξεπεσούρες. Σπιτικές συνταγές. Γι' αυτό και κρατάνε τόσα χρόνια. Κουκλάρες, θάλασσες, λάσκαροι, νησί, βουτσάς, καλοκαιρινός ήλιος, βλαχοπούλου, κότερα. Το καινούριο στοιχείο που εισάγει η ταινία στην ιστορία του σινεμά είναι ο Ανδρέας Ντούζος στη θέση του Ζεν Πρεμιέρ. Και ο Αλέκος Τζενετάκος. Τρώει καρπαζιές. Γιατί είναι ανόητος. Δεν είναι πλάκα αυτό! Τον σακατέψατε τον άνθρωπο. Εδώ ξεκινάμε με μια παρέα όπου όλοι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί και καταλήγουν και στην κορφή κανέλα. Αλλάζουν τα ονόματά τους όμως. Α, ο πλούσιος με το φτωχό. Για να αποδείξει ο φτωχός τον πλούσιο πως μόνο με το όνομα και τα φράγκα πέφτουν οι γυναίκες. Ο πλούσιος να αποδείξει στο φτωχό πως μόνο με την ομορφάδα και την προσωπικότητα πέφτουν οι γυναίκες. Και οι γυναίκες να αποδείξουν πως γενικώς πέφτουν. Έτσι, από μόνες τους αυτές. Έτσι κι αλλιώς για φίλημα είναι. Τι σκας. Κατά τα άλλα, μια ταινία λουσμένη στο ελληνικό φως. Φρεσκάδα, νιάτα, καλοκαιρινή Ελλάδα και όλη η τότε πιτσιρικοπαρέα της Φινοσφίλμ στα πολύα πάνω της. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Θα είναι όλοι εκεί. 1964, σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης. Παραγωγή Φίνος Φιλμ, 619.000 εισιτήρια. Νούμερο 13. Στο 13 η παραγωγή δυναμώνει. Στρατά, αεροπλάνα, αεροπορικές πτήσεις, ασκήσεις. Και αν θες να βρεθούμε... Α, δεν μπορώ. Κάνω τη θητεία μου. Αν θες κλείσε ραντεβού. Όχι σε κότερο, βρε βλάκα. Ραντεβού στον αέρα. Το τέταρτο και τελευταίο από τα ελαφριά musical του Δαλιανίδη. Τα μουσικά πλαίσια δηλαδή στα οποία μπορούσε ως τότε να κινηθεί με ευκολία ο μαέστρος Μιμής Πλέσσας. Τα λέμε ελαφρά musical, όχι γιατί ζήγιζαν λιγότερο, αλλά λόγω μπουζουκιού, με το μπουζούκι Βάριναν, από τις θαλασσιές της Χάντρες. Σας το ρουφιανεύω τώρα γιατί οι Χάντρες, το πιο ενδιαφέρον από τα musical του Δαλιανίδη, δεν βρίσκεται ούτε στην εικοσάδα. Ως τώρα λοιπόν οι μουσικές του Πλέσσα ήταν με ορχήστρες. Ελαφρές. Και το μπουζούκι όπου το βάζανε τουριστικά. Καρποσταλικά. Δεν είχε ρε παιδί μου την Πενιά, την Μάγκικη, την Τελμπεντέρικη. Με το μουστάκι του Γεωργίτσι και με τα υπόλοιπα ανθοκυπουρικά. Η ακτίνα δράση των ηρώων ως τότε ήταν μέχρι το Σύνταγμα και άντε μέχρι την Πλάκα. Προς τα που πέφτουν τα ταμπούρια, α, είναι κάτω από το Τζιμπι Κόρνερ. Έλα Παναγία μου. Πόσο μακριά. Στο ραντεβού στον αέρα έχουμε και τη Ρένα. Εις διπλούν. Η μισή παριστάνει τη Ρένα. Και η υπόλοιπη μισή παριστάνει Βλαχοπούλου. Δίβα του θεάτρου και του σινεμά. Και τον Γιάννη Βογιατζή που την έχει ερωτευτεί. Αλλά ερωτεύτηκε, ποια ερωτεύτηκε, δεν θα το βρείτε. Τη Βλαχοπούλου Μουσαντό. Τη Ρένα δηλαδή που παριστάνει τη Βλαχοπούλου για να κερδίσει άντρα. Άνδρα με γαλόνια. Άλλες ανησυχίες δεν είχαν οι ηρωές σας στα σενάρια σας, αγαπητοί μου. Ποιος ενυμφεύτη πία και πία πίον. Πίον όταν λέμε τώρα, όχι το σπυρί το κακό. Ποιος από το ποιος, αντωνυμία. Άλλες ανησυχίες δεν είχατε. Μη λέμε πολλά, οι δύο πιο πετυχημένοι σεναριογράφοι της τηλεόρασης. Ποιοι ήτανε, ο Νίκος Φόσκολος στα δράματα και ο Γιάννης Δαλιανίδης στην κωμωδία. Γιατί και όταν έκαναν τις ταινίες, τηλεόραση έκαναν χωρίς να το ξέρουν. Κάπως έτσι είναι και το Κορίτσια για φίλημα, το Ραντεβού στον αέρα και πολλά από τα σενάρια του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκτενή τηλεοπτικά επεισόδια σε ένα σπονδυλωτό σύριαλ με αυτοτελείς ιστορίες. Καθόλου σκάψιμο στις ιστορίες, λίγο σκάλισμα στους χαρακτήρες. Λίγο να το εξελίξουμε, ρε παιδί μου, να το πάμε λίγο πιο κάτω. Να μέχρι εκεί δεν θα μας βγει και η γλώσσα. Μην μοιάζουν όλα σαν επεισόδια του ίδιου σύριαλ, παίζανε που παίζανε οι ίδιοι ηθοποιοί. Γι' αυτό και μόλις έσκασε μύτη η τηλεόραση. Οι αίθουσες άδειασαν. Οι σκηνοθέτες πήραν την πραμάτια τους και πήγανε κατά τη βήμεριά. Και δεν κατάλαβε κανένας καμία αλλαγή. Τα φιλμ αυτά σαφώς είναι πιο φροντισμένα στην παραγωγή από ότι η τηλεόραση. Καλύτερα στημένα. Καλύτερα σκηνοθετημένα. Ο Γιάννης Δαλιανίδης βεβαίως και μπορούσε να διευθύνει το φακό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καλύτερα παιγμένα, καλύτερα φωτισμένα. Αλλά τηλεοπτικά. Κυρίως τα σενάρια. Εύκολο χιούμορ. Χαλαρή πλοκή, αφελείς εξελίξεις. Και όλα αυτά επαγγελματικά και σαγηνευτικά περιτυλιγμένα στις ροζ ζελατίνες της Φίνος Φιλμ. Το ραντεβού στον αέρα έκοψε 617.000 εισιτήρια το 1963. Νούμερο 14. Μια κυρία στα μπουζούκια. Εδώ η θεματολογία αλλάζει λίγο. Αλλά αλλάζει μόνο γειτονιά. Από το κεφαλάριο που σύχναζε η παρέα από το Κορίτσια για φίλημα, τώρα μεταφερόμαστε στον Πειραιά. Συνοικία. Εργατιά, λιμάνι, ποδόσφαιρο. Γίναν όλα πιο λαϊκά. Κατά τα άλλα, τα στερεότυπα στο σενάριο παρόντα. Όλα μαζεμένα και αδιάλειπτα. Και πρώτα απ' όλα η υπηρέτρια, η Καραγιάννη. Γιατί όλες τις υπηρέτριες τις φωνάζατε Μαρίες? Για να μπορεί να αναπτύξει μια πιο ανθρώπινη και ζεστή σχέση η μεγαλοκυρία Χρονοπούλου με την υπηρέτριά της, θα πρέπει απαραίτητος η μεγαλοκυρία να ξημεροβραδιάζεται στα μπουζούκια. Να της αρέσουν τα μπάσκυλα σκουτούκια και οι γειτονιές,
να παρακολουθεί ποδόσφαιρο και να τα μιλάει και μόρτικα. Αλλιώς μαύρο φίδι που σέφαγε παλιό υπηρέτρια. Που φοράς και τα φουστάνια της. Αυτά με τη μαχαιριά. Και τα βρωμοκοπάς και σουβλάκι, παλιολαϊκιά. Γιατί εγώ παριστάνω τη λαϊκιά. Α, όλα κιόλα. Την πρακτική μου εξάσκηση κάνω για τα μούτρα του αγοριού απέναντι. Το μοτίβο της πλαστοπροσωπείας, εδώ κι αυτό. Η υπηρέτρια να παρουσιάζεται ως κυρία και ο βουτσάς να το τρώει. Το κουτόχορτο. Τι καταλαβαίνει τώρα ο παλιογλίτσας από το λιμάνι να ξεχωρίσει τις κυρίες από τις υπηρέτριες? Κολακεύεται μάλιστα που τον αγάπησε μια μεγαλοκυρία με σκάφη. Κατά τα άλλα όμως το φουστάνι της αδερφής μας θα πρέπει να είναι μέχρι εδώ. Και η επαναστατική έκρηξη θα είναι να εκλεγούμε εμείς τα μπούρια, στα καλλιστεία της γειτονιάς. Με τον Βανζέλ Παπαντό να δίνει ρέστα, στον πρώτο ρόλο του Χρόνη, στην Δαλιανίδιο εποποιία. Κατά τα άλλα όλοι οι ηθοποιοί νέοι και όμορφοι φέγκοβολούν σε μια πανδεσία λαϊκής μουσικής. Με τον πρόσφατα εκλειπώντα Γιάννη Πουλόπουλο στη δεύτερη εμφάνισή του στα musical της Φίνος Φίλμ. Σενάριο σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης, 615.000 εισιτήρια. Και τώρα το νούμερο 15. Εδώ έχουμε μια ταινία επικών διαστάσεων με τον απίστευτο τίτλο «Όχι». Όχι πάλι Παναγία μου. Δεν τη γλιτώνετε. Ελάτε να τα πάρετε. Ναι, ναι, αυτό είναι. Βρίσκεται στη 15η θέση του πίνακα όλου του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Παραγωγή James Parris, όπως και τα σύνορα της προδοσίας. Παρεπιπτόντως, να συμπληρώσουμε για τα σύνορα της προδοσίας κάτι που δεν είπαμε στο προηγούμενο βίντεο και μου το θυμήσατε εσείς με τα σχόλιά σας. Έχετε δει το Λούφα και Παραλλαγή του Περάκη, την κανονική Λούφα του 86, που στέλνουν το κινηματογραφικό συνεργείο με τους πρωταγωνιστές στη Βουλή. Και εκείνοι, εκεί, συναντούν συναδέλφους που λένε ότι γυρίζουν ταινία μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεως της Ελληνικής Βουλής. Για αυτή την ταινία πρόκειται. Για τα σύνορα της προδοσίας. Έχει πλάνα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Και πού είναι το πρόβλημα? Κλειστή την είχαμε, 1969. Αποθήκη. Ίσα-ίσα που την ανοίξαμε, κιόλας να αεριστεί λιγάκι. Εδώ ο ήρωας της ταινίας, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, προπολεμικά αγαπά την κόρη του Ιταλού πρέσβη στην Ελλάδα. Τι σκέφτηκε το σατανικό μυαλό τους? Και ο Χρήστος Πολίτης επίσης νεότατος να παριστάνει τον αξιωματικό των SS. Από μικρός φαίνονταν τι δράκος θα γίνει. Κώστας Πρέκας, Ανδρέας Μπάρκουλης, Κέτι Παπανίκα, Βέρα Κρούσκα, Στέφανος Στρατηγός. Παραγωγή James Parris, 1968, σκηνοθεσία Ντίμης Δαδύρας, 602.000 εισιτήρια. Νούμερο 16. Εδώ μάγκε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας διότι έχουμε κοινωνία, ώρα 0. Εδώ ο Νίκος Κούρκουλος ως πρόεδρος μιας επιτροπής προσπαθεί να βρει τα αίτια μιας αεροπορικής τραγωδίας. Τα αίτια της προσωπικής σου τραγωδίας τα έχεις βρει ρε Νικόλα. Αμέσως να πάει να ψάξεις για τα ξένα. Είναι πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Πρώην σύζυγος της κελαριστής Χρονοπούλου. Πρώην γαμπρός του κακού πολιτικού και πρώην γιος της άρρωστης μαμάς Καβαδία. Και τώρα. Νυν μεθύστακας, νυν χαρτοπαίχτης, νυν αδιάφορος για τα πάντα και νυν κηφίνας αργόμισθος του δημοσίου όπου σπαταλά τα φράγκα σε λέσχες και πιωτά. Γιατί τους εκθέτεις έτσι τους ήρωές σου ρε Φόσκολο πουλάκι μου? Τι κακό σου κάναν? Επειδή ξέρεις ότι όλα αυτά θα τα καλύψει η φωτογενής λαμπρή παρουσία του Σταρ. Και δεν θα δώσουμε σημασία. Να όμως που εμείς δίνουμε. Διότι αυτός είναι ο ήρωας που θα βρει τα αίτια του δυστυχήματος. Θα μου πεις, γι' αυτό τον έβαλε ο αδερφός του, για να μην τα βρει βρε κουτό. Μη σώσει και τα βρει. Γιατί τέτοιοι που είστε, τέτοιους θέλετε για να σας βρίσκουν τα αίτια. Θέλει να μας πει το σενάριο, τάχα μου δηλαδή. Διότι εδώ δεν έχουμε απλώς διεφθαρμένους. Εδώ έχουμε το 5ο φεστιβάλ μικροβίων. Ο πρόεδρος της πολιτικής αεροπορίας, τίγκα διεφθαρμένος. Ποταπός. Οι λοιποί υπάλληλοι της επιτροπής, τα ίδια μαύρα χάλια. Κνόβαλα. Ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας, σιγά τώρα ένα χαρτί με το πόρισμα περιμένω και καθαρίσαμε. Οι υπάλληλοι που κάναν τους ελέγχους στο αεροσκάφος, τα ίδια, παρακεντέδες. Ο πεθερός πολιτικός, από πού να τον πιάσεις. Η σύζυγος Χρονοπούλου, βρωμάει και ζέχνει. Μέχρι και τα καθήκια της χαρτοπαιχτικής λέσχης, ρε, πληρώθηκαν για να γίνουν πιο καθήκια. Και να εξαγοράσουν έτσι τη συνείδηση του ήρωα για το χρεοκόπημα της ζωής του. Αλλά ο Νικόλας, δεν κατάλαβες, θα σηκώσει ανάσταση. Θα λυγίσει σίδερα. Θα σπάσει μπουκάλια. Θα σπάσει ποτήρια. Θα σπάσει τείχους. Θα σπάσει κεφάλια. Αλλά την αλήθεια θα τη βρει. Δεν φεύγετε από εδώ αν δεν τα βρούμε όλα. Όλα! Για ένα ζευγάρι παντοφλίτσες που έχασα στην Κύθνο παίζει να γίνει τίποτης. Με το φακό θα τις κάνει τις έρευνες στο κουφάρι του αεροσκάφους. Μόνος κατάμονος νύχτα. Να μην τον διάσει το μάτι το κακό, το άτιμο. Μόλις έμαθε σου λέει ότι υπάρχει επιζήσασα μάρτυρα. Η οποία μάλιστα είδε και το φτερό να κόβεται. Έβγαλε ο ίδιος φτερά. Πέταξε παιδί μου, τους πήρε και τους σήκωσε. Και αν δεν υπήρχαν επιζώντες, Νικόλα, όλα καλά! Πάντα καλά, αγορίνα μου. Όμως όχι, τα βρήκε όλα τα αίτια. Α. Μη δει αίτια μπροστά του ο Κούρκουλος αμέσως να τα λύσει. Ρε τι τα πέρασες. Μαγιά. Δεν λύνεις κανένα σταυρόλεξο.
3 κάθετα 7 γράμματα. Τι είναι ψηλό και σε βαράει? Καζάκος. Μα τα θέλεις τώρα βέβαια. Διότι το αεροπλάνο σου λέει έπεσε, γιατί στην προηγούμενη αεράν δεν μπήκαν ανταλλακτικά. Τώρα μη με ρωτήσετε τι είναι αεράν, δείτε καμιά ταινία. Αυτό λοιπόν το ξέραν εντωμεταξύ όλοι. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Επιτροπής, ο αδερφός του, ο αρχηγός της πολιτικής αεροπορίας, οι ηθήνοντες της αεροπορικής εταιρείας, οι τεχνικοί που κάναν την κουτσουκέλα, και ένας κερατάς δεν μπήκε στον κόπο να πάει να τα αφαιρέσει από το αεροπλάνο, αφού αυτά ήταν που τους ενοχοποιούσαν. Για να τα ανακαλύψει ο Sport Billy και να αναγκαστούν μετά να στέλνουν τους καζάκους, να τον ξυλοφορτώνουν και να δωροδοκούν τους πάντες και τα πάντα. Τι σπατάλη είναι αυτή, γι' αυτό η Ελλάδα πάει κατά διαόλου. Σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος. Άψογος. Φωτογραφία άψογη. Νίκος Καβουκίδης και ο καλύτερος ερμηνευτικά Κούρκουλος. Μετά τους αδίσταχτους φυσικά. Στα μπόνους της ταινίας, η καλύτερα σκηνοθετημένη και χορογραφημένη σκηνή ξύλου, κατά τη γνώμη μου. Να τρως ξύλο, αλλά να είναι αρχοντικό. Φίνος Φιλμ 1966, 596.000 εισιτήρια. Νούμερο 17. Σας έλειψε? Έρχεται! Έλα τώρα κι εσύ τώρα, πώς κάνεις έτσι? Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά ασπρόμαυρη αυτή τη φορά. Κτυποκάρδια στο θρανίο. Κινηματογραφική μεταφορά της επιτυχημένης παράστασης των Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου από το θίασο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Γιώργο Πάντσα στο θέατρο, σύζυγο και καθηγητή. Εδώ η ταινία συγκεντρώνει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Αλέκος Σακελάριος σκαρώνει κατά κάποιον τρόπο τη συνέχεια από το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Το έργο αυτό γράφτηκε και ανέβηκε άρον-άρον για να αντικαταστήσει στο θέατρο Κοτοπούλη την αποτυχημένη παράσταση της Αλίκης «Κέσαρ και Κλεοπάτρα». Στην παράσταση λάνσαρε ο Γιώργος Κωνσταντίνου το περίφημο προφιτερόλ και μετά το περάσανε και στην ταινία και το φιλμ γυρίστηκε σε 2 εκδοχές. Στην ελληνική, όπως την ξέρουμε, αλλά και σε μία τουρκική βερσιόν, με Τούρκο πρωταγωνιστή. Η ταινία όμως δεν προβλήθηκε ποτέ ούτε στην Τουρκία, λόγω θεμάτων που προέκυψαν στις σχέσεις των δύο χωρών τότε. Η ταινία έκοψε 591.000 εισιτήρια με μία νεαρή τότε Αλίκη να λαμποκοπά πραγματικά. Τόσο ψάλσιμο της έριξα στις προηγούμενες. Εδώ δεν θα της το φάμε το δίκιο της, δεν θα της το φάμε. Όλα κι όλα να είμαστε κύριοι. Σενάριο, σκηνοθεσία Αλέκος Σακελάριος, παραγωγή Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Νούμερο 18. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο. Ή αλλιώς το μετέωρο θορυκτό Ποτέμκιν του σοσιαλισμού. Και τι δεν έχει η κατσαρόλα σε αυτό το φασόλι western? Από τις ευαγγελικές παραβολές, όλες όμως, μέχρι τα τροφαντά στήθη της κυρίας Αποστόλου, γιατί τα λιγούρια από τότε τραγουδούσαν, και μέχρι τις πατριωτικές κορώνες του Μάνου Κατράκη περί ομόνοιας και αδερφοσύνης. Γιατί θα σας τη φάνε τη γη τα λιγούρια, έτσι όπως το πάτε ρε μάλλον. Παραβολές, τσιφλικάδες και κιλελέρ, επανάσταση, Μαρίνος Αντίπας, αντάρτες, αναρχική και φύχορος τραγούδι. Εδώ έχουμε τον Απάτσι Νίκο Κούρκουλο, άλλο Εμιλιάνο Ζαπάτα, να καλπάζει σαν τον άνεμο. Με το ένα χέρι και με το άλλο να πυροβολεί τους κακούς της υπαίθρου. Το επικό τσουλούφι του Θεσσαλικού κάμπου τα κάνει όλα και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε από ζέστες, ούτε από βάλτους, ούτε από βαλτόνερα. Θα κυλιστεί σε βούρκους. Θα πιτσιλιστεί σε νερά. Θα πιστολίσει κακούς δολοφόνους. Πληρωμένους δολοφόνους λέμε τώρα, με πουγκιά πεντόλυρα. Θα τραγουδήσει πάνω από τάφους. Τσάμπα το μοσχάρι που σφάξαμε, τσάμπα το ζωντανό. Ο Βόγλης ακόμα το κλαίει. Και δεν πήραμε και μεζί, όχι τίποτα άλλο. Και αλόγατα. Πολλά αλόγατα. Και στο τέλος ο Βόγλης θα του κλέψει και τη γυναίκα. Εσύ ρε τσόκλανε, γιατί μου φάγες το μόσχο το σιτευτό? Θα σου φάω κι εγώ την κόμενα. Ούτε τα παπουτσάκια της δεν θα μείνουν. Το έμαθε ο Οδυσσέας Χορμόβας και κάει και το πελεκούδι, φωτιά και τσεκούρι. Κάπως έτσι άναψε η επανάσταση στο Κιλελέρ, μην νομίζετε, από ένα φουστάνι. Και τι δεν καπηλεύεται αυτό το ανοικονόμητο σενάριο. Μαζεμό δεν έχει αυτή η οργιώδης φαντασία του Φόσκολου. Όλα με στο τσουκάλι. Ατέλειωτα. Και τέτοια σενάρια έγραφε 10ο χρόνο. Πού το είχε αποθηκευμένο τόσο παραμύθι? Αυτό δεν ήταν κεφάλι. Αποθήκη ήταν, με κελάρι και με 4 σειρές πατάρια. Ευάερο ευήλιο με 2 τουαλέτες και ενδυχισμένη κουζίνα. Και μόνο που κατάφερε να εντάξει σε μία ταινία θεματικές που κάνουν για 5 ταινίες και τις τέριαξε σε μία ταινία που να βλέπετε και ως μία ταινία. Και μόνο γι' αυτό του βγάζουμε το καπέλο. Στο τιμόνι της στιβαρής σκηνοθεσίας ο πολύ καλός Βασίλης Γεωργιάδης. Υποψήφια για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας το 1966. Συμπαραγωγή Φίνος Φιλμ και Δαμασκηνός Μιχαηλίδης με 588.000 εισιτήρια στην πρώτη προβολή. Νούμερο 19. Επιτέλους και μία καρέζι. Τζένι Τζένι το σενάριο των Ασημάκη Γιαλαμά και ο Κώστα Πρετεντέρη να εκμεταλλεύεται με αφέλεια
όλα τα στερεότυπα της ελληνικής φιλμογραφίας. Οι πλούσιοι Κασανδρίδες πάρα πολύ κακοί και διεφθαρμένοι. Ο αιώνιος πολιτικάντης Γκόρτζος να λάμπει σε όλη την ταινία δια της απουσίας του. Ο κομματάρχης Παπαγιανόπουλος να άγεται και να φέρεται. Τα νέα παιδιά Καρέζη και Μπάρκουλη, παίγνια και υποχείρια στα χέρια των μεγάλων, πολύ κακών και διεφθαρμένων με τα μακιαβελικά του σχέδια. Που πολύ εύκολα όμως θα μπουν να τα εφαρμόσουν. Και το ζεύγος μάνα και κόρη εκ του εξωτερικού. Φιδάκια κολοβά. Γενικώς μια ξόπετσι και επιδερμική σάτυρα των πολιτικών ηθών της τότε Ελλάδος. Σε μια καλοκουρδισμένη ωστόσο κωμωδία που εν τέλει λειτουργεί εκτονοτικά για το θεατή. Με τις απαράμιλες ερμηνείες όλων, αλλά κυρίως του Διονύση Παπαγιανόπουλου στα μεγάλα του κέφια. Και στα σύν της ταινίας οι όμορφες πέτσες, οι οποίες γράφουν στον ελληνικό ήλιο μια φωτογραφία ζηλευτή. Σκηνοθεσία Δίνος Δημόπουλος, παραγωγή Φίνος Φιλμ, 587.000 εισιτήρια στην πρώτη προβολή. Και τέλος, ποια θα κλείσει τη δεκάδα? Όχι, βρείτε όταν μπορείτε. Ποια? Για να μην χαλάσει το προξενιό. Το Δόλωμα. Νούμερο 20. 557.000 εισιτήρια, Αλέκο Σακελάριο στο σενάριο και τη σκηνοθεσία, παραγωγή Φίνος Φιλμ, 1964. Ό,τι είπαμε και για το χτυποκάρδια στο θρανείο. Με κάλυψε η προλαλήσασα. Πλάι στην αλήκη ο πάντα φινετσάτος Ντίνος Ηλιόπουλος και ο πολύ λαμπερός Αλέκος Αλεξανδράκης. Ο πιο ταπεινός ρόλος της αλήκης, αφού εδώ υποδίεται μια καμπαρετζού της τρούμπας. Η οποία δέχεται να συμμετέχει ως δόλωμα προκειμένου να σφαγιάσει ο Αλεξανδράκης στα τσόχινα τραπέζια του τζόγου. Τα παχυλά πορτοφόλια. Με την Αλίκη και τον Ηλιόπουλο να κρατούν τις εύθυμες νότες της δόσης που χρειάζεται, αλλά και την αυστηρά, ωραία φιγούρα του Αλεξανδράκη να μας θυμίζει σε όλη την ταινία πως το ζήτημα της τσόχας δεν είναι καθόλου αστείο και καθόλου για γέλια. Αρκετά πιο ενδιαφέρον από τα τετριμένα σενάρια της εποχής με τις αγάπες και τα λουλούδια. Όχι πως δεν έχει, έχει Βαγγέλη Βουλγαρίδη. Σε έναν βιαστικό και με συνοπτικές διαδικασίες έρωτα. Που σαν όλους τους απομηχανιστέους θα δώσει τοποθητό happy end στην ηρωίδα. Happy end και στην Εικοσάδα. Με τις ταινίες που επέλεγα να δουν οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας τότε. Ωστόσο να διευκρινίσω, επειδή εκφράσαμε παράπονα και εγώ και εσείς για κάποιες αγαπημένες ταινίες οι οποίες λείπουν από τη λίστα. Ο κινηματογράφος στη δεκαετία του 50 δεν είχε μπει ακόμα στην κουλτούρα του Έλληνα. Έμπαινε, αλλά σιγά σιγά. Η Ελλάδα λαβωμένη έπειτα από έναν παγκόσμιο και στην συνέχεια από έναν εμφύλιο πόλεμο μέτραγε τις πληγές της. Το σίνεμα ήταν μια παρηγοριά. Αλλά χρειάστηκε μια δεκαετία για να γίνει η απαραίτητη σαββατιάτικη έξοδος και όχι μόνο για όλη την οικογένεια. Αυτό συνέβη κάπου στη δεκαετία του 60. Έως τότε, όπως είπαμε, οι ταινίες έκοβαν 150 έως 200.000 εισιτήρια. Το 1963 με το Κάτινα Κέι πιάσαμε για πρώτη φορά το εκθαμβωτικό νούμερο των 660.000 εισιτηρίων. Μοιραία λοιπόν οι παλιές αγαπημένες ταινίες, οι ασπρόμαυρες. Οι Λατέρνες, ο Λογοθετίδης, ο Μακρύς, ο Αυλονίτης, αλλά και τις Αλίκης, οι ασπρόμαυρες, οι πιο ενδιαφέρουσες, το Ταξίδι, η Μανταλένα, το Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Μοιραία βρίσκονται εκτός εικοσάδας. Για την ακρίβεια, αν κάτσω και το ψάξω, μη τις βρω και εκτός πενηντάδας. Αυτό όμως είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Για την ώρα, φυλάκια και μη χανόμαστε.